Τείχος προστασίας στην απειλή πολέμου που δέχεται η Ελλάδα και δεσμεύσεις για προστασία της ελληνικής κυριαρχίας είναι τα κέρδη που φέρνει για την Αθήνα η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία. Τα δύο μέρη επαναλαμβάνουν την απόφασή τους να περιφρουρούν και να προστατεύουν αμοιβαίως την ασφάλεια, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα των αντιστοίχων χωρών τους κατά ενεργειών οι οποίες απειλούν την ειρήνη, περιλαμβανομένης της ένοπλης επίθεσης ή της απειλής επίθεσης και επιβεβαιώνοντας την απόφασή τους να αντιταχθούν ενεργά και ανεπιφύλακτα σε κάθε τέτοια απόπειρα ή ενέργεια. Is Turkey targeted through those agreements? My clear answer is no, not at all. We would love in the future for Turkey to be part of this understanding. But of course, for that to happen, Turkey must change its ways. Το αντάλλαγμα για τις εγγυήσεις αυτές είναι η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον ελλαδικό χώρο και περισσότερες βάσεις για εξυπηρέτησή τους. Από τη μία βάση στην Κρήτη, τώρα οι αμερικανικές δυνάμεις θα εξυπηρετούνται από 4 συνολικά υποδομές που βρίσκονται στο Βόλο, στο Λιτόχωρο, στην Αλεξανδρούπολη και η βάση της Σούδας στην Κρήτη, όπου θα δημιουργηθεί και δεύτερο ναυτικό στρατηγείο για την Ελλάδα. This is not an agreement that will be used or is an agreement against anybody else. Οι αμερικανικές εγγυήσεις μετά τις γαλλικές προκαλούν ενόχληση στην Τουρκία που προς το παρόν εκφράζεται μέσω αναλυτών και δημοσιευμάτων. Η Γενής ΑΦΑΚ με τίτλο «Τι ήπιες δένδια» αναφέρεται ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για πόλεμο. Türkiye'nin aslında kendisini kendi eliyle ne kadar izole ettiğini, kendi eliyle kendisinin çevrelenme politikasına nasıl katkıda bulunduğunun maalesef üzücü sonuçlarını görüyoruz. Η νέα συμφωνία αντανακλά την κοινή ισχυρή θέληση των δύο κυβερνήσεων για την αμοιβαία περιφρούρηση και προστασία της ασφάλειας, κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας των χωρών τους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Κριτική στη συμφωνία για το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΜΕΡΑ25. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει, θα καταψηφίσει τη συμφωνία και θα την επαναδιαπραγματευτεί αν γίνει κυβέρνηση. Οι ΗΠΑ πήραν ό,τι ζητούσαν επί δεκαετίες και καμία ελληνική κυβέρνηση δεν τους έδινε και δεν δεσμεύτηκαν σε καμία στήριξη της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα τροποποίησής της με συμφωνία των δύο μερών και αυτό θα διαπραγματευτούμε όταν επανέλθουμε στην εξουσία.